Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από τον Χρήστο του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα για την 16η αγωνιστική της Master League του Πάτος Κρόκος αντιμετωπίζουν τους Κουρκούτες. Ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Πάτος Κρόκος να έχουν την πρώτη κατοχή, θα κάνουν όμως το λάθος και έτσι η μπάλα θα περάσει γρήγορα στα χέρια των Κουρκουτών. Από τη μία η Πάτος Κρόκος που μόλις μια νίκη στην σεζόν και 12 ήττες, κόντρα στους Κουρκούτες οι οποίοι μετρούν 3 νίκες και 11 ήττες. Μαριανός, Βιτζιλέος, Παπαναστασίου, Καρύδης και Φεκούρας ξεκινούν για τους σημερινούς γεπεδούχους, ενώ από την άλλη έχουμε τον Ευράτιμο, τον Λαγό, τον Τζίχ, τον Λαδιά και τον Μαρίνο στην πετάδα για τους φιλοξενούμενους. Λαδιάς με τα αριστερό δεν θα μπορέσει να σημαντεύει σωστά. Παραμένει το 0-0 σε αυτές τις πρώτες στιγμές της αναμέτρησης. Ο Μαριανός στάθηκε, πήρε το τρίποντο και άνοιξε το σκορ τώρα για το 3-0. Σάσος στα Λαδιά, Άτιμος και πάλι έχω η μπάλα. Θα γίνει λάθος πάσα από τον Μαρίνο. Έκλεψε ο Βιτζιλέος. Σκούρας αφήνει στον Αμαριανό. Και πάλι Αμαριανός, χέρι με χέρι παίζει με τον Βιτζιλέο. Συνεργάζονται δυο τους ξανά. Σταματάει, ψάχνει επιλογές. Θα περάσει τώρα στον Φερίδη. Θα γυρίσει αυτό, θα στοχίσει. Θα γραπώσει όμως ξανά την μπάλα για να την αφήσει το καλάθι στην συνέχεια για το 5-0. Μαρίνος. Βάζει για τους κόκκινους. Στη γωνία έκανε την κίνηση ο Ζήσης και πήρε. Καλαφτάνει στα αριστερά στον Λαγό, ο οποίος πέρασε. Στοίχης όμως, καθάρισαν το rebound οι Πορτοκαλί. Και αυτή η πάσα η οποία δεν θα περάσει από τον Ευράτιμο. Κατοχή όμως παραμένει για τους Βάτος Κρόκος. Μαριανός ανεβαίνει για να πάρει και να οργανώσει αυτή την επίθεση για την ομάδα του. Πάει από τα αριστερά, έχει μπροστά τον Λαδιά, δεν μπορεί να τον νικήσει. Δίνει τη μάχη του και ο Φερίδης στην συνέχεια, όμως δεν μπορούσε να φέρει τα καλά φύγε του στο πορτοκαλί. Είναι για τους Κουρκούτες τώρα. Μιτζιλέ, αυτός που έβγαλε εκεί στην μπάλα. Μαρίνος. Κοιτάει έξω ο Ζήσης, θα το πάρει το σούτο Μαρίνος. Θετικό rebound και καλά στο συνέχεια από τον Ευράτιμο, είναι το πρώτο αυτό. Καλά για τους Κουρκούτες. 5-2 τώρα. Μαριανός. Για δύο πόντους από αρκετά μακριά, ο Παπαναστασίου δεν θα σημαδέψει σωστά. Κατοχή είναι για τους κόκκινους. Μαρίνος. Άρα ο παίκτης που οργανώνει για τους Κουρκούτες σε αυτό το, σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Να διάσεις πάντως επίσης στην συνέχεια. Μαριανός. 6,5 λεπτά ακόμα για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Ψηλά η πίεση από τον Λαδιά, τον πέρασε ο Μαριανός. Βιτζιλέος αφήνει τον Φερίδη για δύο πόντους στο σουτ. Άστοχα, αλλά είναι εκεί ο Τσεκούρας για να ανανεώσει. Ο Μαριανός θα εκτελέσει ξανά, θα το βάλει καθό. 8-2. Από την δεύτερη εύστοχη εκτέλεση πίσω από τα 6,75 για τον Μαριανό. Και ξεκινάει η ζεστά το σημερινό παιχνίδι στο συνέχι. Αυτό το όλος πάντως Κρόκος. Ο Ζήσης εκτέλεσε, θέλει να απαντήσει, βάζει όμως πολύ δύναμη στο σουτ. Έχει μπροστά ο Μαριανός. Δεν έφτασε πάσα στον Φερίδη, έκλεψαν οι κόκκινοι. Έφυγε μπροστά, σηκώθηκε, αλλά το στο Βράτιμος. Δεν πήραν κάτι από αυτή την γρηγορία της. Οι Κουρκούτες.
Γιαννός. Τσεκούρας, έψαξε τις επιλογές του. Αυτή και πάλι στον Αμαριανό. Γυρίζει με το δεξί χέρι ο Παπαναστασίου, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 12. Στο σύνοχτο. Ο Πατοσπρόκος, οι οποίοι δείχνουν να πατούν καλύτερα σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Αυτά τα πρώτα 5 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί. Καρδιάς. Την κορυφή, το τρίποδο τώρα του Ζήση, δεν βρίσκει στόχο. Θετικό rebound όμως για τους κόκκινους και μπάλα στα χέρια του Μαρίνου. Και πάλι ένα σουτ από την κορυφή, από εκεί που αστόχησε νωρίτερα ο Ζήσης, θα το βάλει τώρα ο Λαδιάς. Το 15. Το τρίποδο αυτό και για τους κουρκούτες. Την κίνηση και πήρε ο Βιτζιλέος, παρακινδυνευμένη κάπου στην πάσα του. Την πήρε όμως ο Παπαναστασίου και με μια τρομερή κίνηση, ένα σλάλομ εκεί. Ξεμαρκαρίστηκε για να σκοράρει για το 12-15. Μαρίνος. Γιας, είδε το κόψιμο του Λαγού, του πέρασε πολύ ωραία την assist και έγινε το 12-17. Γύρισε, σκόραρε ο Τσεκούρας μετά την όμορφη πάσα του Αμαριανού και το 14-17. 3-35 ακόμα για το πρώτο δεκαλεπτό. Ο Βράτιμος έκανε βήματα όμως. Αλλαγή τώρα για τους Τουρκούτες. Τον Κουρούμπαλη να περνάει στο μάτς. Πήρε την θέση του Μαρίνου και έκατσε στον πάγκο για να πάρει κάποιες ανάσες. Με λήψη σήμερα και οι δύο ομάδες. Πάντως στόχος έχουν μέχρι στιγμής μόλις μια πεντάδα για αυτή τη στιγμή. Μου είπαν νωρίτερα στις δηλώσεις ότι μπορεί να έρθει και εκτός παίκτης. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο Βιτζιλέος όμως. Όχι ο Βιτζιλέος, μέχρι τον Παπαναστασίου. Είναι αυτός που θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι τώρα για το 16-17. Στο ΣΥΜ 9. Οι γηπεδούχοι. Ενώ όπως έλεγα και οι κουρκούτες έχουν σημαντικές απουσίες σήμερα. Με εξάδα έχουν παρουσιαστεί στο σημερινό μάτς. Ανάμεσα στην πολυκοσμία, δεν μπορούσε να βρει το rebound, κατάφερε όμως να πάρει το rebound. Βιτζιλέος, δεν ήταν και τόσο καλή επιλογή του να πάσαρει Φερίδη. Φεύγει στην άλλη πλευρά ο Βράδυμος, φτάνει μέχρι στο καλάθι. Το 16-9, αφήνει η πάσα τώρα έφτασε στον Βιτζιλέο, ο οποίος όμως θα στοχίσει από κοντά. Λαδιάς τώρα. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο. Μόλις. Ζήσεις. Πέρα στη γωνία. Λαδιάς. Θα το χάσει αλλά έχει κερδίσει το φαουλ. Αυτό είναι μάλιστα και μόλις το πρώτο φαουλ που γίνεται στο μάτς. 1-0 τα ομαδικά τώρα. Εστοχή στην πρώτη. Yeah. 16-10. Yeah. Κάνει την δεύτερη επίδειξη όπως και ο Λομόναχος. Ο Κουρούμπαλης αδράνησε η άμυνα του Βάτος Τρόφος. Yeah. Ήρθε το 16-12. Κούρας. Έχει γίνει χαμηλά το φαουλ, όπως λένε οι διαιτητές. Το πλάι θα γίνει επαναφορά από τον Αμαριανό, ο οποίος θα ξαναπάρει την μπάλα.
Ζήτησε ο Τσεκούρας, έφτασε στημένη στα χέρια του η μπάλα από την εξαιρετική ασίστ του Αμαριανού για το 18-12. Πέρασε η πάσα για το κλέψιμο. Φιλέος, στο ρεθμιδιασμό, θα τελειώσει μόνο στη φάση. Κερδίζοντας το φάουλ από τον Κουρουμπαλή. Θα πάει στις βολές τώρα ο παίκτης των Βατοσκρόκος. Να φοβεί και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Έτσι εγώ στην πρώτη. Βάζει και την δεύτερη ελάνθαστος. Το 20-12. Το μετά η πάσα του Κουρούμπαλη όμως φέρνει και πάλι ο ίδιος. Ζήσεις. Για τρεις πόντους άστοχο όμως από τον Λαγό. Υπάρχει σπρώξιμο στην συνέχεια στο rebound. Η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Μαρίνος είναι έτοιμος να επιστρέψει στο μάτς καθώς ο Κουρούμπαλης έφτασε στα δύο φαουλ τώρα. Και έτσι αναγκάζεται να περάσει τον πάγκο. Κατεβάζει ο Βιτσιλέος, πήρε ο Αμαριανός. Θα σταθεί, θα εκτελέσει και θα το βάλει κιόλας. Για το 22-12, η ψήφια η διαφορά τώρα. Έτσι πάμε στο πρόβλημα, θα φτάσουμε στο συν 10. Έχει βάλει από τα χέρια του Βράτιμου. 20 δευτερόλεπτα όλα για τους Πορτογαλί. Φτιάχνει την επίθεση ο Αμαριανός. Ζητάει κινήσεις, έχει πάρει ο Τσεκούρας, έχει πάρει πλάτη τον Λαγό. Θα γυρίσει, θα τον αποφύγει εξαιρετικά και θα σκοράρει. Για το 24-12, λαδιά στο 1 δευτερόλεπτο. Προλαβαίνει το ρολόι, αλλά δεν θα εξοχίσει. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ 24-12. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης που βρίσκει τους Βατοσκρόκους να έχουν μια διψήφια διαφορά στο μάτς 24-12. Δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας. Λαγός πέρασε μετά την προσποίηση. Κάνει επιλογές έξω, βρήκε τον Ζήση. Προς εκτέλεσμα θα κάνει ο Σερβούλ. Ο κατεβάζει και είναι τώρα στον Βιτσιλέο. Πάλι ο Αμαριανός. Λίγο πιο μπροστά από το κέντρο θα κρατήσει. Έχει τον Μαρίνο μπροστά του. Ζητάει ο Βιτσιλέος, αυτό θα πάει μπαλάς. Ο Παπαναστασίου είναι, με συγχωρείτε. Λοιπόν, στα χέρια των Κουτσουτών. Λαδιάς βγάζει τώρα στην επίθεση στην ομάδα του. Κυρολαγός. Ζήσεις, κυκλοφορεί μπάλα στην περιφέρεια για να πάρει το τρίποντο ο Μαρίνος. Δεν ήταν σε καλή θέση ο Λαγός ώστε να διεκδικήσει το rebound. Η μπάλα τα δικά του χέρια κατέληξε εκτός. Και η κατοχή είναι για τους Πορτοκάλι τώρα. Μακρινή πάσα με στόχο τον Φερίδη. Βιτσιλέος θα πάρει την εκτέλεση. Παραμένει μπάλα στους Βατοσκρόκους. Μαριανός. Πάντα έχει το βλέμμα του ψηλά. Μαρίνος αυτή την φορά παρενεύει και αφήνει με 4 δευτερόλεπτα τώρα τους γηπεδούχους. Τσεκούρας πήρε κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Δεν καταφέρω όμως να πετύχει κάτι καλό. Λαγός. Ζήσει, σηκώθηκε γύρω στα τον Φερίδη, θα τον κόψει ο παίκτης των Βατοσκρόκους. Κυρολαδιάς. Μαρίνος τώρα.
το screen αξιωρέα στον Λαγό, δεν μπορούσε να γυρίσει. Μαρίνος θα αναλάβει την εκτέλεση. Είναι κακή όμως. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Βιτζιλέος να φύγει μπροστά. Επέστρεψε η άμυνα των Κουρκουτών. Τσεκούρας θα επιλέξει να πασάρει. Περίπτωση όμως δεν έγινε ο αποδέκτης. Λάθος στην συνέχεια και από τους Κουρκουτές. Ο Μαριανός δεν πιάστηκε εδώ. Παναστασίου του δίνει και πάλι. Μπαλά θα φτάσει στα αριστερά, αλλά όχι στον Τσεκούρα. Ενώ έχουμε και μια διακόπη τώρα για time out. Συνέχεια στην δράση ακόμα. Δεν έχουμε δει καλά στην δεύτερη περίοδο. Μαρίνος θα το πάρει το σουτ, θα το βάζει, είναι ευκαιρία για τους Κουρκούτες, τώρα θα σκοράρουν τον Βράτιμο με το 24-14. Βιτζιλέος, Μαριανός για τρεις, αλλά στο σίδερο στα χέρια του Φερίδη στην συνέχεια. Δεν μπορεί από κοντά αυτός. Επίσης κατεβάζει. Προσπάθησε να διανύσει όλο το γήπεδο μόνος του. Απλώθηκαν χέρια πάνω στην μπάλα, έχουμε και πόδι τώρα. Πράτιμος πάει με φόρα. Είχε την πάσα έξω για τον Λαβιά. Τα αριστερό χέρι αυτό δεν θα βάλει πολύ δύναμη. Ο Μαριανός περνάει από τον Ζήση. Σταματάει την τρίπλα για να αφήσει τον Τσεκούρα. Ο Βιτζιλέος βρήκε εξαιρετικά τον Παπαναστασίου, ο οποίος έκανε την κίνηση, τον έχασε για άμυνα των κόκκινων. Κερδίζει και το φάουλ στην συνέχεια. Και έχουμε βόλες τώρα για τον Παπαναστασίου. Μέσα η πρώτη. 25-14. Στέλνει και πάλι στο σύν 12 της Βαδοστρόπος. Μαρίνος. Λαγός έχει τον Φερίδη μπροστά του. Θα το πάρει τελικά όμως το σούτ, δεν φοβήθηκε. Αλλά δεν έφερε και το τρίποντο για τους φιλοξενούμενους. Μαριανός. Ο Βιτζιλέος αυσε και πάλι έξω. Πλησίασε ο Μαριανός. Έκλεισε η άμυνα των Κουρκουτών. Έγινε το λάθος προς πίσω. Θα το φύγει για τους κόκκινους. Καρδιάς. Ενώ 5,5 λεπτά μας απομένουν ακόμα για την ανάποδα των χρόνου. Μαρίνος από μέση απόσταση, δεν βρήκε στόχο. Αλλά όμως έφτασε στα χέρια του Πράτιμου, ούτε αυτός καταφέρει να πετύχει κάτι. Αυτή πάσα, κατάλαβε ο Λαβιάς, την έκοψε κιόλας. Αναφέρει ο Βιτζιλέος. Τον διώχνει ο Αμαριανός για να πάρει το τρίποδο τελικά, ήταν ένα κοντό σουτ όμως. Ζήσεις. Η πάσα για τον Βράτιμο. Αλλιώς η πάσα έφτασε όμως η μπάλα στην Λαδιά. Θα χάσει προς στιγμή. Κρατούν όμως οι κόκκινοι με 8 δευτερόλεπτα τώρα. 5 ο Λαδιάς θα περάσει, θα σηκωθεί. Ατσαλό τελείωμα. Έχει φύγει τώρα μπροστά ο Βιτζιλέος. Έχει μπροστά του μόνο τον Ζήση. Θα τον νικήσει για το 28-14. Το ΣΥΜ 14 πλέον η Βατοστρόπος, η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Λαβιάς. Μαρίνος παίρνει το σκριν. Βάλα στην κορυφή. Της εκτελεί, δεν παίρνει το καλάθι. Χωρίς πόδο μέχρι στιγμής.
οι Κουρκούτες στην δεύτερη περίοδο σε αυτά τα 6 λεπτά που έχουν αγωνιστεί. Περιστροφή, άστοχος ο Φερίδης, ο ίδιος επιμένει. Μάχη του κύκοντρα σε Λαγό και Βράτιμο. Που θα πάει τελικά στην γραμμή των βολών. Είναι δεύτερο φάουλ αυτό για τον Βράτιμο. Αλλά ο Λαγός είναι αυτός που θα αποσυρθεί για να περάσει τη θέση του ο Κουρούμπαλης, ο οποίος έχει και επίσης αυτός δεύτερο δύο φάουλ. Έξω πρώτη βολή από τον Φερίδη. Βάζει τη δεύτερη. 29-14. 5-0 το πρώτο σκορ. Μέχρι τώρα στην δεύτερη περίοδο. Λαδιάς. Το πρώτο καλάθι των Κουρκουτών στην δεύτερη περίοδο θα έρθει τώρα για το 29-17. Βάζει τέλος στην αδράνεια ο Λαδιάς, έπειτα από 7 λεπτά το χειριού στην περίοδο. Να πήγε στην μπάλα, κατέληξε εκτός. Είχε η άμυνα από τους κόκκινους. Λαδιάς, μια spin move. Κατήρισε καλά η άμυνα των γηπεδούχων. Οι Κουρκούτες όμως κρατούν την κατοχή. Κουρούμπαλης για τρεις, δεν του έκανε το χατήρι μπαλά. Ρόδιτζι Λέος, πάει με φόρα, πατάει γκάζι, φτάνει μέχρι το τέλος για το 31-17. Μαρίνος. Κουρούμπαλης. Κλείνουν Φερίδης και Αμαριανός. Λαδιάς τώρα. Φτάσε κοντά, επέλεξε τον Μαρίνο. Από το πλάι αυτό θα εκτελέσει. Δεν έφυγε το καλάθι. 2-25 ακόμα για το ημίχρονο. Ζηλαίος. Μπόρεσε να βρει διάδρομο τώρα. Αυτό στον Αμαριανό, στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση. Ο Αναστασίου, 5 δευτερόλεπτα ακόμα, Λαδιάς έκλεψε. Έχουν πλεονέκτημα μπροστά τώρα οι Κουρκούτες. Θα κάνει το φάουλ ο Αμαριανός. Είναι απλό το φάουλ. Μέσα η πρώτη βολή. Λαδιάς είναι ο μόνος παίκτης που σκοράρει μέχρι στιγμή στην δεύτερη περίοδο για τους Κουρκούτες. Νωρίτερα έβαλε ένα τρίποντο, τώρα βάζει και τις δύο βολές για το 31-19. Κυριανός. Αλλά στο πλάι Παναστασίου θα σηκωθεί για δύο. Το βάλει για το 33-19. 1-40 ακόμα στο 10 λεπτό. Όλο από τον Φερίδη. Από το πλέον θα επαναφέρει ο Λαδιάς. Μαρίνος ανάμεσα από δύο. Προσπάθησε να βρει τον Βράτιμο έξυπνα. Ο Βιζιλίος στη συνέχεια πέταξε την μπάλα πάνω του. Τσιλέος έκανε την κίνηση, πήρε παρακινδυνευμένη πάση που επιχείρησε να κάνει ο Τσεκούρας. Δεν πέρασε, αλλά δεν έχασαν την κάτοχη Πάτος Κρόκος, οι οποίοι έχουν 9 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Σε για δύο πόντους μπήκε τον Βιτσιλέο. 35-19. Στο συν 16 πλέον. Οι παιδούχοι θα μειώσουν. Ο Λαδιάς, ο οποίος σταθερά είναι ο παίκτης που σκοράρει
στην δεύτερη περίοδο για τους κουρκούτες. Δεν έχει βρει κανείς άλλος τον δρόμο προς το καλάθι μέχρι στιγμής. Στην δεύτερη περίοδο για την οποία μας απομένει ακόμα μισό λεπτό. Αστόχησε ο Βιτζιλέος. Κουρουπαλής αφήνει στον Λαδιά. Σίσις. Να δούμε αν θα συνδεθεί με το καλάθι, δεν θα το κάνει. 17 δευτερόλεπτα όλα για τους Βατοστρόφους. Λιανός θα το πάρει το σουτ. Μαρίνος έχει φύγει προς τα Λαδιάς. 2 δευτερόλεπτα, 1. Και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο με το σκορ στο 35-22. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκεται στην 13 του Βάτος Κρόκος, 35-22 τώρα το σκορ. Στο μείον 13 από την άλλη, οι Κουρκούτες. Λαδιάς έκλεψε αυτού τον Μαρίνο. Και κοντά εκείνος, ο Μαγιανός κατέβασε τα χέρια του. Και θα στείλει τώρα στην γραμμή των βολών τον αντίπαλό του. Θα βάλει την πρώτη ο Μαρίνος για το 35-23. Μέσα και η δεύτερη. 35-24. Γιάννος Βιτζιλέος σας έφυγε για λίγο να στάρει. Είδε την κίνηση όμως που έκανε ο Παπαναστασίου, που πέρασε την ασίστ. Και γίνεται το 37-24. Πράτημος. Βάλε μέσα τον Βιτζιλέο, δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Αναμεινάμε να είναι ο Βατοστρόκος και τώρα φεύγουν μπροστά με ο Μαριανό να κρατάει. Τώρα φτάνει στην επίθεση και ο Τσεκούρας. Μαριανός. Και ο Βιτζιλέος έχει 5 δευτερόλεπτα. Πρέπει να βγει τώρα οι γηπεδούχοι. Τελειώνει ο χρόνος. Ο Βιτζιλέος θα εκτελέσει για να προλάβει και το ρολόι. Δεν είναι καλό το σούτ, δεν έχει ακουμπήσει μπάλα στο στεφάνι. Και έτσι η κατοχή περνάει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Μαρίνος θα πάει να επαναφέρει. Μαρίνος στα δεξιά. Σηκώνεται και βρίσκει στόχο. 37-26. Αναστασίου αφήνει στα δεξιά εκεί όπου είναι ο Αμαρκανός και δεν το δίποντο, αλλά ήταν κακή η εκτέλεσή του. Λαδιάς είναι και πάλι στον Μαρίνο, του δίνουν χώρο η Βατοστρόκος και θα τους τιμώρησει. 37-29 πλέον. Έχουν μια φορά σε μονοψήφιο οι φιλοξενούμενοι. Στο μείον 8 βρισκόνται τώρα. Παναστασίου επανεβάζει και πάλι την απόσταση στις 10. Μαρίνος μαζεύει στα δεξιά με τον Παπαναστασίου μπροστά του, αυτός τον Κουρούμπαλη. Σκαστή πάσα για τον Λαγκό, θα σηκωθεί από κοντά, θα μειώσει κι άλλο σε 37-31. Κάπως δείχνουν να πατούν καλύτερα σε αυτό το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου οι Κουρκούτες. Περίδης από το σουτ μάζεψαν οι κόκκινοι. Λαδιάς τώρα σταματάει. Τον ίσον Τσεκούρα. Πατάει κάτι αυτός. Υπάρχει φάουλ. Και έχουμε βολές. Το 37-24 έχουν κάνει ένα σερί. 7-0 οι φιλοξενούμενοι. Που μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο με τις βολές. Πάει στο 8-0 τώρα. 37-32.
θα χάσει την δεύτερη. Παναστασίου γυρίζει ωραία, σηκώθηκε για δεύτερο παίκτη μπροστά του. Δεν κατάφερε να βρει χώρο εκεί στην αντίπαλη άμυνα για να βρει μια καλή εκτέλεση. Λαδιάς για δύο μέσα για το 37-34. Κούτες ξεκινούν δυναμικά την τρίτη περίοδο. Ανέβασαν την αποδοσή τους και φτάνουν τώρα στο μείον 3. Μαριανός δεν να δώσει δύο όθηση στην ομάδα του. Δεν κατάφερε όμως να βρει τους τρεις πόντους. Τσεκούρας φτάνει μέχρι μέσα. Μαριανός όμως εκεί θα κερδίσει το rebound. Ο Ρούμπαλης βρίσκει και πάλι τον Τσεκούρα, θα σηκωθεί για 2. 37-36 στον πόντο το μάτς. Σερί 12-0 τους κουρκούτες. Έκοψα ο Αναστασίου, πήρε. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει όμως την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και έχουμε και το time out τώρα για τους Βάτους Κρόκους, οι οποίοι βλέπουν το μάτς να μην πηγαίνει καλά. Οι Κουρκούτες έχουν καταφέρει να πλησιάσουν στον πόντο πλέον. 5-23 αναπομένω ακόμα για το φινάλι της περιόδου και τώρα διεκδικούν και το προσπέρασμά τους. Δεν θα έρθει από το τρίποδο του Κουρούπαλη. Αργός και ακόμα μια φορά θα μαζέψει το επιθετικό rebound. 8 δευτερόλεπτα ακόμα, Τσεκούρας κόντρα σε 2, θα βρεθεί στο παρκέ, δεν υπάρχει κάτι. Βιτζιλέος συγκρούστηκαν εκεί κεφάλι με κεφάλι. Λαδιάς και Βιτζιλέος. Τώρα σηκώθηκαν και οι δύο παίχτες. Δεν δείχνουν να έχουν κάτι. Τώρα δίνει και τα χέρια. Μπήκαν δυναμικά και οι δύο στην φάση. Σηκώθηκε ο Τσεκούρας, πήδηξαν δύο παίκτες μπροστά του. Δεν κατάφερε να βάλει μπροστά την ομάδα του. Μαριανός Βασιλέος υπογυρνά. Μπάλα στα αριστερά Παναστασίου. Ο Τσεκούρας πέρασε. Πάσε κοντά, δεν κατάφερε να σκοράρει. Μαρίνος Αρτιάς πάει κοντά, αφήνει στον Λαγό υψωμένα χέρια μπροστά του. Θα τους νικήσει όλους για το 37-38. Το βάδισμα λοιπόν για τους Κουρκούτες, αλλά έχουμε και τεχνική ποινή. Βιτζιλέο αν είδα καλά. Αυτό. Όχι, πάει στην άλλη πλευρά η μπάλα. Καθώς την έχει γίνει εδώ και σε παίχτη τον Βάτος Κρόκος. Τώρα Λαδιάς για να εκτελέσει την βολή της τεχνικής ταινής. Ας το χείσουν βολή. Συνέχεια στο μάτς. Οργιανός. Ο Βιτζιλέος από κοντά θα σηκωθεί να κερδίσει το φάουλ.
και θα πάει στην γραμμή τώρα των γολών. Το 37-24 έχουν τα σκορ του Βάτος Κρόκος, το σκορ του 37-38. Και τώρα μπορεί να βάλει τέλος αυτή την αδράνεια ο Βιτζιλέος. Αν πάρει κάτι από τις βολές θα συνεχίσει στην πρώτη για το 38-38. Βάζει και την δεύτερη. 39-38 τώρα. Έχουμε αλλαγή για τους Κουρκούτες, να δούμε ποιος θα περάσει εκτός. Κουρούμπαλης θα βγει. Επιστρέφει ο Ζησής στο μάτς. 3-45 ακόμα στην περίοδο. Μαναρίνος. Μια διάσορα. Παλαστάνει και πάλι στον Μαρίνο, Λαγός με 6 δευτερόλεπτα. Στην πλάτη του έχει τον Βιτζιλέο, 2 δευτερόλεπτα, 1. Θα δεχτεί το κόψιμο Ζήσης και τελείωσε και ο χρόνος. Πέρασε έτσι. Χωρίς κάτι καλό αυτή η επίθεση για τους κόκκινους, παραμένει ισοπαλία. Μοντιανός. Ο Μαριάννος αφήνει τώρα στον Βιτζιλέο. Παίρνει ξανά. Πατάει γερά, σηκώνεται για δύο και στροχή. Για το 41-38. Και έχουμε time out για τους Κουρκούτες. Τελευταίο τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο. 41-38 μετά την αντίδραση που έβγαλε ο Βιτζιλέος από την πλευρά του Βάτος Κρόκος και έβαλε και πάλι προς την ομάδα του. Μετά το προσπέρασμα που έκαναν οι Κουρκούτες. Ο Κούρας αφήνει έξω, ο Βιτζιλέος την φορά δεν θα βρει τον στόχο. Αδειάς. Μπροστά πάει μόνος του, εξαιρετική κίνηση και το σκορ στο 41-40. Μαριανός. Ο Παπαναστασίου. Φίλος αφήνει στον Αμαριανό, εκτελεί για τρεις, δεν έρχεται το καλάθι. Τελευταίο δίλεπτο τώρα. Μαρίνος το θέλει, το σύπα από πλάι. Λέως την επιχείρηση με μακρινή πάσα για τον Αμαριανό. Προτιμάει να πάνε σε οργανωμένη επίθεση η γηπεδούχη. Ο Κούρας γυρίζει ωραία πέση για τον αντίπαλό του. Τα χάλασε όμως στο τελείωμα. Καλιέρα ο Ζήσης, τον βρήκε ο Φερίδης. Έχουμε φάουλ, είναι το πέμπτο ομαδικό αυτό για τους Βάτος Κρόκος, ενώ είναι και το τρίτο φάουλ για τον Φερίδη, υπενθυμίζω. Δεν έχουν αλλαγή να κάνουν οι Βάτος Κρόκος, έτσι θα πρέπει να είναι ακόμα πιο προσεκτικοί. 41 όλα τώρα. Στις εκτελεί την δεύτερη, θα τη χάσει. Σοβαλία στο σκορ. Θα δεχτεί το φάουλ από τον Ζήση. Δεύτερο ομαδικό. Τώρα ο Μαριανός. Μαριανός βρήκε λίγο χώρο. Δεν τον εκμεταλλεύτηκε. Λαδιάς θα πάρει. Φτάσε κοντά, έγιναν κάποιες κινήσεις και αποζήσεις και από Μαρίνο, ο τελευταίος θα πάρει, αλλά θα αστοχίσει, Βιτζιλέος τώρα στην άλλη πλευρά. Πάει δυναμικά ο Λαγός, θα τον σταματήσει αλλά αντικανονικά. Έχουμε το τρίτο ομαδικό εδώ για τους Κουρκούτες. Thank you.
Έχεις την πρώτη βολή. Βάζεις την δεύτερη. 42-41. Για 47 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Πόνε το Λαγός, κακό το σουτ. Μπήκε στην πορεία της Πάλας όμως ο Βράτιμος Σλαβιά στην συνέχεια εκτελεί. 42-44. Στο ΣΥΝ 2 οι Κουρκούτες. 27 δευτερόλεπτα ακόμα. Μοντιανός. Ο Παπαναστασίου για να ισοφαρίσει θα τα καταφέρει. 44 όλα. Τελευταία 11 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Όλη η επίθεση για τους κόκκινους. Λαβιάς κρατάει στα 5. Μαρίνος έχει βγει στη γωνία. Επιλέγει να κρατήσει. 2 δευτερόλεπτα. 1 Λαγός. Δεν θα βάλει το καλάθι. 44-44 το σκορ. Έπειτα από το πέρας της τρίτης περίοδου. Ξεκίνησε μόλις και η τέταρτη περίοδος που βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες στο 44-44. Δύσκολη προσπάθεια από τον Δράτιμο που το Κουρούμπαλης θα πετύχει κάτι στην συνέχεια. Μαριανός θα πάρει το τρίποντο. Θα πήγησε δύο φορές την μπάλα, κατέληξε εκτός τελικά. Μετάφηκε τυχερός. Λαβιάς. Είναι ο Βράτιμος. Πόνεται μπροστά από τον Τσεκούρα, θα τον νικήσει. 44-46. Μαριανός. Τσεκούρα ζήτησε για να αποστάρει. Το δεξί δεν θα βρει στόχο. Ο Φερίδης παλεύει, ο Τσεκούρας όμως θα μαζέψει ξανά. Θα στοχίσει και πάλι, αλλά ο Φερίδης είναι εκεί για να φτιάξει την κατάσταση. 46-46. Λαβιάς. Πυροζήσεις. Λαβιάς θα επιχειρήσει το σουτ. Ψηλότερο Λαγός. Αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Μαριάνος δεν ξέχει στο μάτς. Μπαίνει ξανά. Από το πλάι θα βρει στόχο. 48-46. Ζησής, πάνε και να εφηδιάζεται κάπως. Πράτιμος. Αυτός στον Λαγό και πάλι 3 δευτερόλεπτα. Είναι ο λάθος από τους κόκκινους. Έχει ακουμπήσει ο Λαβιάς. Είναι αυτό και η κατοχή. Παραμένει στους Πορτογαλί. Περίδης, είναι έξω. Μαριανός. Κάνε το κόψιμο Παπαναστασίου, τον έχασαν οι κόκκινοι. 50-46. 4 οι γηπεδούχοι. Κουρούμπαλης, θα σας αφήσω από την πλάτη. Δεν θα συνεργαστεί με τον Βράτιμο. Πάνω τα λάθη από τους Κουρκούτες, οι οποίοι βρίσκουν στα σκουπίδια τις κατοχές τους. Και βλέπουν τώρα να έχουν ένα μαξιλαράκι 4 πόντων οι αντιπαλοί τους, οι οποίοι μπορούν να μεγαλώσουν τη διαφορά. Μαριανός είναι ολομόναχος, θα πει και ευχαριστώ. 93-46. Σε
φεύγουν στο συν 7 πλέον οι Μπάντος Κρόκος. Αναγκάζοντας έτσι τους Κουρκούτες να καλέσουν time out. Συνέχεια στην δράση επί τα από το time out των φιλοξενούμενων. Οι οποίοι βλέπουν τους Βάτος Πρόκος να έχουν φτάσει στο 53-46. Τώρα θα μειώσει ο Κουρούπαλης με ένα μεγάλο σουτ που το είχαν ανάγκη οι Κουρκούτες. 53-49 το σκορ. Λέω στην κορυφή, δεν μπορέσει να συνεργαστεί με τον Σεκούρα, ο οποίος θα του δώσει το screen. Μαριανός για δύο πόντους, πρέπει να τον βρήκε ο Ζήσης. Και θα πάει τώρα στην γραμμή των βολών ο Μαριανός. Ενώ ο Ζήσης θα καθίσει τον πάγκο για τους κόκκινους πεντηθές του Μαρίνος. Πρώτη βολή. Φάζει την δεύτερη για το 54-49. Μαρίνος Λαβιάς και Κουρούπαλης. Τον Βράτιμο κάνει τις τρίπλες, ξεφεύγει από ένα, ξεφεύγει από δεύτερο, έκλεισε όμως η άμυνα. Μαρίνος κόντρα σε ψηλότερο αντίπαλο, θα βρει ένα σουτ, θα καταλήξει στο παρκέ, δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό. 5.50 ακόμα για το τέλος. Ο Κουρούπαλης κατακτήσει την μπάλα. Τα δευτερόλεπτα. Θα ο Βασιλέος κάνει την περιστροφή εκτός ισορροπίας, θα στοχίσει. Ανανεώνει ο Τσεκούρας. Ο Λιανός και πάλι Τσεκούρας. Θέλει να αποφύγει τον λαγό, θα του κάνει το φαουλ χαμηλά. Είναι το δεύτερο αυτό για τους Κουρκούτες. Κύπωση ακόμα για το τέλος. Βιτζιλέος το δεξί χέρι δεν θα αφήσει την παρέντος καλά στιγμή ο Φεριδής. Μαρίνος τώρα ανεβάζει ταχύτητα. Έχει τρεις πορτοκαλί φανέλες μπροστά του. Αδειάς. Θα περάσει ανάμεσα από δύο, σηκώνει και οι δύο παίξεις τα χέρια. Το φάουλ όμως το κάνει ο Τσεκούρας. Όχι, ο Βιτζιλέος το έχει κάνει και είναι μάλιστα και το τρίτο του φάουλ. Πρώτο μαδικό για τους Βάτος Κρόκος. Να διάσει, εκμεταλλεύεται την πρώτη βολή. 54-50. Μαλιανός Παναστασίου γυρίζει, αφήνει έξω. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τον Πορτοκαλί. Ο Μαλιανός βρίσκει λίγο χώρο. Στο σίδερο η μπάλα. Φερίδης μαζεύει. Δεν μπορεί να νικήσει εκεί την πολλή κοσμία που υπήρχε γύρω του. Αποφύγει η πάσα του Μαρίνου. Μπάλα καταλήγει εκτός. Χάνει στην συνέχεια και ο Βράτιμος. Μαριανός. Βιτζιλέος στα δεξιά. Έκανε νόημα για κάποια κίνηση, η οποία δεν έγινε όμως. Μαριανός αφήνει στον Τσεκούρα, θα σηκωθεί ψηλά. Μαζεύει ο Μαριανός και ρίξει σε λάθος χρόνο. Σε λάθος χρόνο ο λαγός θα το πληρώσουν αυτοί οι Κουρκούτες, καθώς σκόραρε κιόλας ο Αμαριανός και το δικαίωμα για μέσα στην πνευματική βολή. 56-51 πλέον.
τρίτο φάουλ για τον Λάγο αυτό. Όπως τρίτο είναι και για τους Κουρκούτες. Μέσα και η βολή. 57-51 πλέον. Στο σύν 6 η Βάλτος Κρόκος. Και στο ρολόι απομένουν ακόμα 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Κουρούμπαλης. Βάλαμε ένα περίεργο τροπέσα στον Λαγό. Στο χ, Ράτιμος παλεύει, ο Λαγός θα πάρει ξανά. Θα το βάλει αυτή τη φορά. 57-53. Μαριανός. Στον Βιτζή Λεό. Για δύο από τον Παπαναστασίου. Δίνει τη λύση. 59-53. Μαρίνος. Κουρούμπαλης εξυπολυμένο πάνω τον Αμαριανό. Πήρε το σκριν. Έφτασε κοντά, κόπηκε όμως από τον Βιτζιλέο. Στην επίθεση όμως παραμένουν οι Κουρκούτες. Μαρίνος για τρεις. Δεν μπαίνει το καλάθι. Σε κούραση προστατεύει την μπάλα. Πήρε τον Βιτζιλέο. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά από μένα ακόμα. Μαριανός. Στα δεξιά έχει δύο Παπαναστασίου. Σε αυτόν πήγε η μπάλα, βρήκε τον Τσεκούρα, ο οποίος έκοψε προς το καλάθι. Ευτυχήσιμη η μπάλα, έχουμε τζάμπολ. Κατοχή είναι για τους Βάτος Κρόκος. Παπαναστασίου θα επαναφέρει. Τζιλέος. Ο Μαριανός, ο Παναστασίου, που δίνει ξανά να σηκωθεί για τρεις. Το rebound από τον θα καταλήξει. Ακόμα διεκδικήσουμε η μπάλα, έχουμε πόδι. Και η μπάλα περνάει στα χέρια των Κουρκουτών. Παρά την αυτοθυσία του Φερίδη. Ο Κουρκουτός τώρα είναι στην επίθεση. Μαρίνος. Άστοχο το δίποντο. Λέω θα αφήνει στον Αμαριανό για να κατεβάσει εκείνος. Πήγαμε στο τελευταίο δίλεπτο και επίσημα. Τι λέω, θα υπερθυμίσω στο πρώτο μάτς οι Κουρκούτες είχαν επικρατήσει με 70-67. Μαρίνος ο Βράτιμος. Πάει μόνος του. Δεν μπορούσε ο Λαγός στη συνέχεια να βρει την μπάλα. Και 35 ακόμα για το τέλος. Το συνέξι. Η Βάτος Κρόκος πίεση ζητάει ο Λαδιάς. Μαριανός κρατάει στα 8. Πίνει τώρα στον Βιτζιλέο. Και η κούρα στάνει μέχρι το τέλος. 61-53. Πολύ κοντά στην νίκη η γηπεδούχη. 1 και 10 ακόμα για το τέλος. Κουρούμπαλης, ήταν μεγάλη επιλογή ούτε η εκτέλεση. Αφήσει και κολλημένο αντίπαλο πάνω, ήταν κάπως εξειδικευμένη η ενέργειά του. Τώρα θα κάνει και το φάουλ στον Αμαριανό, είναι το τέταρτο για τους Κουρκούτες. Ο Αμαριανός, δεν θα βιαστούν τώρα οι γηπεδούχοι. Τα αριστερά. Έχει μπροστά τα υψωμένα χέρια του Βράτιμου. Βγήκε η άμυνα. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Μαρίνος. Και ο Κουρούμπαλης. Πήρε ωραία την πάσα. Ο Βράτιμος. 61-55. Θα γίνει το φάλο από τον Λαδιά. Συμπληρώσαμε τα ομαδικά και έχουμε βολές για τους Βάτος Κρόκος. Στους 8,2 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμα. Και η διαφορά βρίσκεται στους 6 πόντους. Τηλέωσα στοχή στην πρώτη.
ετοιμάζεται τώρα για την δεύτερη, την οποία θα βάλει. 62-55 και έχουμε το time out για τις κουρκούτες. Θα μπορούσα να ξεκινήσουν την επίθεση τους οι κουρκούτες, οι οποίοι λογικά θα ψάξουν ένα γρήγορο σουτ. 28,2 στο ρολόι, 62-55 το σκορ. Η εθνική σημεία μπάλα εκεί ανάμεσα σε Αμαριανό και Λαδιά. Θα γίνει το φαουλ. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους. Ζήσεις. Λαδιάς. Θα βρει λίγο χώρο. Θα τον εκμεταλλευτεί κιόλας. 62-58. Γίνεται κατευθείαν το φάουλ από τον Μαρίνο. Και ο Μαριανός είναι αυτός που το οδηγεί τώρα στην γραμμή των βολών. Στα 17,6 έχει σταματήσει το ρολόι. Ψοχή στην πρώτη ο Μαριανός, 63-58. Για την δεύτερη στα 4.58 στο σύν 6 βάθος πρόκος. Είναι το τρίτο ομαδικό. Με τους πορτοκαλί έχουν ακόμα ένα φόλ να δώσουν. Λύσεις είναι στον Λαδιά. Μαρίνο στα κοπή στα ίσα από τον Βιτζιλέο. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για ποιον είναι η μπάλα, για τους κουρκούτες. Μαρίνος, 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Ζήσεις, θα εκτελέσει από αρκετά μακριά, δεν παίρνει το καλάθι και κάπως έτσι. Υπάρχει ο στρόκος, φτάνουν στη νίκη. Με 64-58 θα πάνε πλέον στο 2-12 από τον άλλο κουρκούτες. Θα πέσουν στο 3-12.